Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Στο δρόμο για την κάλπη, στην τελική ευθεία για τι ευρωεκλογέ τη 9η Ιουνίου, είναι μαζί μα απόψε εκπρόσωποι των κομμάτων για να παρακολουθήσουμε μαζί τι θέσει του σε βασικά ζητήματα που αποσχολούν όλου εμά, του πολίτε δηλαδή. Θα του παρουσιάσω λοιπόν ευθύ αμέσω. Καλησπέριζω τον κύριο α, Γιώργο Γκέκο από το κόμμα Κόσμο, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Να σα καλωσορίσω και να σα πω και περαστικά. Σας ευχαριστώ. Σιδερένιος. Να είστε καλά. Από το πράσινο κίνημα ο κύριος Κώστας Αμπαρτζάκης, ακτιβιστής οικολόγος και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλησπέρα σας. Από το κόμμα Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου Αντώνης Νέστορας, υποψήφιος ευρωβουλευτής, καλησπέρα σας και εσά. Από την Ένωση Κεντρών ο Νικόλαος Μόσχος, διεθνολόγος και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πάω από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Από το ΟΚΔΕ ο Γιώργος Τσερεγκούνη, υποψήφιο ευρωβουλευτή και εσεί, καλώ ορίσατε. Μιλάμδα Κουκουέ, η κυρία Νίκη Πετράκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή, καλώ ήρθατε, Καλής κυρία σας. Πετράκη. Ο κύριος Δημήτρη Τσελένης από το κόμμα Δημιουργία, υποψήφιο ευρωβουλευτή και γραμματέα της Εθνικής Επιτροπή Δημιουργία. Από το ΕΠΑΜΗ, κυρία Ευαγγελία Χαραλάμπους, δικηγόρος, υποψήφια ευρωβουλευτής. Και από το κόμμα συντηρητική, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, διεθνολόγος, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Σας καλωσορίζω και σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας με την ενότητα της οικονομίας. Να διευκρινίσω και να πω ότι όλοι σας έχετε τον ίδιο χρόνο σε τρεις ενότητες την οικονομία, την εγκληματικότητα και την εξωτερική Πολιτική, να ακούσουμε τις θέσεις σας στον ίδιο χρόνο από όλους σας. Ξεκινώ με σας, έρχομαι στο θέμα της οικονομίας, είναι κοινή ερώτηση. Για όλους είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, κύριε Γκέκο, που απασχολούν όλους μας, απασχολούν την τσέπη μας. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που ουσιαστικά τη ζητούσε να μπει φρένο στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών. Ποιες είναι οι δικές σας θέσεις του κόμματός σας για να αλλάξετε από τις Βρυξέλλες, εάν εκλεγείτε, τη δύσκολη πραγματικότητα των Ελλήνων. Ε, θα απαντήσω σαν οικονομολόγος. Ε. Όπως θέλετε. Λοιπόν, ε, το θέμα της οικονομίας έχει να κάνει με τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Και κυρίως έχει να κάνει με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Θα βάλω ευθύ εξ αρχή το θέμα ότι το 2023 αυτέ οι άμεσε ξένε επενδύσει μειώθηκαν σε σχέση με το 2022. Και θα μου πείτε γιατί. Κυρίως για το γεγονό ότι οι, οι ξένοι επενδυτέ που, που θέλουν να επενδύσουν το πρώτο πράγμα που λένε και τονίζουν είναι βελτιώστε την απονομή δικαιοσύνη στην Ελλάδα για να έρθουμε να επενδύσουμε. Είστε μια χώρα που μπορούμε να επενδύσουμε, αλλά μας προβληματίζει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Άρα το πρώτο και βασικό όσον αφορά την οικονομία είναι οι επενδύσεις. Mm -hmm. Και φυσικά ε, με ρωτήσατε για, το, για την επιστολή του Πρωθυπουργού μας στις Βρυξέλες για τις πολυεθνικές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πολυεθνικές χρησιμοποιούν τρίξ που λέμε, με, ε, με ε, τριγωνικές... Mm -hmm. τριγωνικές ε, τιμολογήσεις έτσι ώστε να τα προϊόντα στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες ε, χώρες. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει mm -hmm. να ελέγξουμε αυτές τις... δηλαδή με άλλα λόγια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει κάνει τη δουλειά mm -hmm. της. Κύριε Αμπαρτζάκη, τι λέτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ε, εμείς στο Πράσινο Κίνημα έχουμε αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραμμα 101 σημείων όσον αφορά την οικονομία. Δυστυχώς ε, κάποιες ε, καλές πράσινες πρακτικές που θα μπορούσαν να είχαν υιοθετηθεί μέσα σε αυτόν τον κύκλο τον οικονομικό της ζωής μας ε, είναι εκτός εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουν αναπτυχθεί καθόλου ύπεθρος, ο οποίο είναι ένας Τρομερά μεγάλος οικονομικός. θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ένα τρομερά μεγάλο οικονομικό παράγοντα, ο οποίο αυτή τη στιγμή στενάζει. Δεν έχουν δεθεί κίνητρα ώστε οι νέοι να επιστρέψουν στην επαρχία, να δραστηριοποιηθούν μέσα από κινσέπ, μέσα από συνέργειε, μέσα από συνεταιρισμού, από βιολογικέ καλλιέργειε. Στην Ευρώπη υπάρχει ήδη η κοινωνική και η αλληλέγγυα η οικονομία και είναι, ένα, ίσως είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πυλώνας της οικονομίας. Κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο. Δεν δίνουμε κίνητρα στους νέους να ενεργοποιηθούν. Ε, προτιμούμε να φεύγουν έξω Μάλιστα. και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Όσον αφορά την ακρίβεια, γνωστό σε όλους, στενάζει η κοινωνία από την ακρίβεια. Το βλέπουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει φρένο. Κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Δεν υπάρχει ένα, ένα stop. Μάλιστα. Και το stop αυτό δεν μπαίνει με επίστολες. Μπαίνει Μάλιστα. με χτύπημα. Σα ευχαριστώ πολύ. Τι λένε οι δημοκράτε, κύριε Ενέστορα. Δημοκράτε, αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική θέση εδώ και 15 χρόνια. Ε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στου πολίτε. Η χώρα εξαρτάται από εξωτερικό δανεισμό και από ευρωπαϊκά κονδύλια αυτή τη στιγμή. Ιδίω όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ε, το 80% προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια και εδώ βλέπουμε και τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρυξέλλες για την, για την χώρα μας και για την οικονομία μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να προσπαθήσουμε μέσω της Ευρωβουλής να αυξήσουμε τα κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις, για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο οδηγός, πώς θα το κάνουμε αυτό, ο οδηγός μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ε, το οποίο καταρχήν μπορεί να μονιμοποιηθεί, αλλά το ίδιο το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλα ταμεία. Και για δημόσιες επενδύσεις, αλλά και για την κοινωνική πολιτική της χώρας, όπου και πάλι χρειαζόμαστε βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια στην Ευρωβουλή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νέστορα, στο χρόνο σας. Θα πάω στον κύριο Μόσχο να ακούσουμε τη δική σας τοποθέτηση. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Ε, κοιτάξτε, από το 2010 και εντεύθεν έχουμε ε, μία οικονομική, υγειονομική κρίση. Ε, φύγαμε μόλις πριν λίγα χρόνια, τυπικά από τα μνημόνια, ε, αλλά οι αυξήσεις των μισθών δυστυχώς ε, δεν αρκούνε λόγω του πληθωρισμού, λόγω της αύξησης ε, των αγαθών. Ε, πράγματι, χρειάζεται ένας έλεγχος. Θα χρειαστεί να έχουμε έναν έλεγχο της αγοράς, ε, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο την εσχροκέρδεια και να μπορέσουμε να ε, μειώσουμε τέτοιου είδους ε, ζητήματα εσχροκέρδειας. Ε, θα πρέπει πράγματι να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης ούτως ώστε να έρθουν νέες επενδύσεις ε, στην χώρα μας και φυσικά δεν μπορεί για παράδειγμα να λέμε ότι υπάρχει 800, ε, βασικός μισθός 830 ευρώ και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό με Εφόσον δεν μπορούμε να καλύψουμε τα είδη πρώτη ανάγκη, το λάδι, τα λαχανικά, ε, για να μπορέσουμε ε, να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Α. Όταν ο μέσος Έλληνας πολίτης πολίτη ε, δεν μπορεί να καλύψει τα προστοζίν, δεν αρκεί ο βασικό μισθό. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, και πολύ. Και έρχομαι από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, σε εσά κύριε Τσερεγκούνη. Τι λέει η Οκτε. Καλησπέρα σα και στου Αρχικά πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώ. Σημαίνουν χρεοκοπία διαρκεία και μνημόνια παντού. Ε, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, βλέπουμε ότι ο ελληνικό καπιταλισμό οδεύει προ νέα οδυνηρή χρεοκοπία με νέα μνημόνια. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ανάπτυξη, ούτε παραγωγικέ επενδύσει, αλλά ένα νέο κύμα λουκέτων. Η οικονομία τρέφεται από τι άρκεστε, με μειώσει μισθών, αρπαγή δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου, με του διάφορου έτσι πλουστηριασμού. Ανθεί μόνο η κερδοσκοπία εκτοξεύοντα τι ανισότητε. Ο Μητσοτάκη, ο Άδωνη, ο Χατζηδάκη. Αλλά και οι υπόλοιποι ε, άχρηστοι επιβάλλουν ένα νέο σύστημα εκμετάλλευση, ε, κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων, όπω το πενθημερο 8 8ωρο, η απεργία και ο συνδικαλισμό, οδηγώντα στο να έχουμε ένα ατύχημα δολοφονία εργαζομένου κάθε δύο ημέρε. Τα παραπάνω, μαζί με την εξωτική ακρίβεια, έχουν οδηγήσει στο να τελειώνει ο μισθό στα μέσα του, μισθ, στα μισθ, στα μισθ, του μήνα. Ενώ τα επεκέρδη μια κούρθα καπνιστών εκτοξεύονται. Γι' αυτό εμεί σαν όκδε, ε, παλεύουμε και προτείνουμε τι εξή λύσει. Αυξήσει μισθών, συντάξεων για μια αξιοπρεπή ζωή. Ε, Θυνικοποίηση των τομέων κλειδιά τη οικονομία σε ενέργεια, μεταφορέ, μεγάλε επιχειρήσει με εργατικό έλεγχο. Κατάργηση ΦΠΑ, πλαφών ε, στι τιμέ βασικών προϊόντων. Μα... Βαριά φορολογία στου πλούσιου και στο κεφάλαιο. Σα ευχαριστώ θερμά και σα. Και πάμε στην υποψήφια ευρωβουλευτή του Μιλάνδα Κουκουέ, την κυρία Πετράκη, να σα ακούσουμε. Hey. Για εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν φτιάχτηκε για να υπηρετήσει την ευημερία των λαών. Όπω ε, όπως έλεγαν και συνεχίζουν να λένε. Τάζανε στον ελληνικό λαό ότι θα τρώει με χρυσά κουτάλια και από την ένταξή μας μέχρι σήμερα ε, μετράμε μόνο αρνητικές επιπτώσεις και σε οικονομικό επίπεδο. Ε, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέα στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί ε, με τις πολιτικές που υπηρέτησαν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις Νουδού, Πασόκ, ε, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, στην πραγματικότητα η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια χώρα παροχής υπηρεσιών σε τουρίστες. Ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, ε, τότε που βγαίνουν οι και λέγανε ότι ψηφίζουν μνημόνια χωρίς να προλαβαίνουν να τα διαβάζουν, ε, τσακίστηκαν μια σειρά ε, δικαιωμάτων, μισθών, συν, συντάξεων... Ε, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Για ε, γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή η ένταξή μας σε αυτόν τον μηχανισμό ε, που υπηρετεί ουσιαστικά το μεγάλο κεφάλαιο των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, των υπεριαλιστικών δυνάμεων όπως λέμε εμείς, αυτή τη στιγμή της Γαλλίας και της μας. Γερμανίας σίγουρα, ε, γι' αυτό το λόγο κατεβαίνουμε με σύνθημα, με κεντρικό σύνθημα, έξω η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό το σύνθημα, συμπυκνώνονται οι βασικοί στόχοι πάλι του λαού μα για εθνική ανεξαρτησία και αυτό για μα αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για κάθε άλλη προοδευτική κοινωνική αλλαγή. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Τσελένη να ακούσουμε την τοποθέτησή του. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Σας. Ε, εμένα μου φαίνεται ότι εδώ και 10-15 χρόνια, μέσα στα οποία περάσαμε όλοι εμεί τη παραγωγική οικονομία, οι εργαζόμενοι, αυτή την απίστευτη κρίση που δεν πρέπει να τη βαφτίζουμε μνημόνια, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν μια παρολίγων χρεοκοπία τη χώρα μα. Τα μνημόνια ήταν απλά οι δανειακέ μα συμβάσει για να σωθούμε από αυτή τη χρεοκοπία. Και με θυσίε του Έλληνα πολίτη το καταφέραμε αυτό. Βλέπω όμω ότι το πολιτικό μα σύστημα δεν έχει διδαχθεί τίποτε από αυτή την περίοδο, που ήταν και μια από τι χειρότερε περιόδου τη πρόσφατη ιστορία τη χώρα μα. Με μια τραγική κατάληξη εθνική ήττα, έτσι. Έτσι λοιπόν, βλέπω ότι οι μισοί ζητάνε να του ψηφίσουμε για να πάνε στην Ευρώπη να ζητιανέψουν λεφτά. Αυτό θεωρούν ω λύση για την οικονομία τη χώρα. Και οι άλλοι μισοί θέλουν να καταργήσουν την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν πρέπει να μάθουμε να καταλάβουμε και πώ λειτουργεί η κανονική οικονομία. Αυτό που ονομάζουμε επενδύσει είναι ο οποιοδήποτε θέλει, είτε με το χρόνο του, είτε με την ιδέα του, είτε με τα χρήματά του, από ένα μικρό περίπτερο μέχρι μια μεγάλη πολυεθνική, και οι δύο έχουν διαφορετικά, έτσι, διαφορετική μορφή εργασία και διαφορετικέ α το πούμε δικλείδε ασφαλεία τι οποίε πρέπει να ελέγξουμε. Θέλει να ασχοληθεί με αυτό τον στο αυτό το τομέα στην ελληνική οικονομία. Αν το καταλάβουμε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι οι λύσει τη δημιουργία είναι yeah. αυτές αυτέ που οθούν την οικονομία μα να ανασυνταχθεί, που σημαίνει χαμηλή φορολογία για να είμαστε ανταγωνιστικοί και για να κερδίζει ο οποιοδήποτε, από τον ιδιωτικό υπάλληλο μέχρι τον επιχειρηματία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ακούμε εσά, κυρία Χαραλάμπου. Η χώρα μας, η εθνική μας οικονομία έχει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ένα δυσθεώρητο χρέος, το οποίο διπλασιάστηκε από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εξακολουθεί και εφίσταται και επιταχύνεται. Και επίσης το πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός, που είναι και εθνικό μας πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ε, αυτό συμβαίνει, ο πληθωρισμός συμβαίνει γιατί συγκεντρώνεται πλούτο στα χέρια λίγων. Άρα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερους όρους ζωής, τόσο σαν Έλληνες όσο και σαν Ευρωπαίοι, θα πρέπει, και εμείς θα παλέψουμε γι' αυτό, εφόσον μπούμε στην Ευρωβουλή, θα πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα πάγωμα του χρέους όσον αφορά την εθνική μας οικονομία και κατά δεύτερον θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν πολιτικές τέτοιες ώστε να γίνει αναδιανομή του εισοδήματος, δηλαδή να αυξηθούν τα έσοδα το πάγωμα του χρέους το είπα σε συνδυασμό με την αναδιονομή εισοδήματος, δηλαδή την αύξηση εισοδήματος, γιατί ε, σε μας το χρέος απορροφά το μέγιστο του εισοδήματος του κόσμου. Όλος ο κόσμος στην Ελλάδα είναι χρεωμένος. Και 100 και 500 ευρώ να του δώσει παραπάνω το μήνα, πάλι στο χρέο θα πάνε. Επομένω, πρέπει να παγώσει το χρέο, αλλά αυτό προποθέτει μια κυβέρνηση πατριωτική, η οποία θα σταθεί απέναντι σε όλο αυτό γιατί έχουμε χάσει την εθνική μας κυριαρχία, την έχουμε παραχωρήσει Μάλιστα. και δεν χαράζουμε τις πολιτικές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι, ε, εγώ θα συμπληρώσω, γιατί υπάρχουν δύο βασικά δεδομένα αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Το ένα είναι όντως το τεράστιο χρέος που έχουμε, που έχει φτάσει στα 161,9% ε, επί του ποσοστού του ΑΕΠ. Και το δεύτερο, θα έλεγα, είναι... Η επί σειρά ετών πολιτικέ που ασκούνται από τι κυβερνήσει της Ελλάδα, αυτά τα δύο βασικά προβλήματα δημιουργήθηκαν έχουν κάποιε αιτίε. Βασικέ αιτίε είναι η τεράστια διαπλοκή και η τεράστια διαφθορά που υπάρχει ε, στη χώρα μα. Ε, πρέπει να λυθούν οπωσδήποτε αυτά τα δύο προβλήματα για να προχωρήσει η οικονομία. Οι τρόποι. Για να λυθούν τα προβλήματα είναι σημάζεμα του κράτους, πρέπει να σημαζευτεί το κράτος, δηλαδή μιλάμε για μνημόνιο. Πρέπει να το πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι για μνημόνιο. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Από την άλλη μεριά, ε, φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι και ο πληθωρισμός. Όταν έχεις 5,3% σήμερα πληθωρισμό στα τρόφιμα, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ είναι ένας έμεσος φόρος που τον πληρώνει ο πολίτης. Άρα, γιατί όμως δημιουργείται ο πληθωρισμός, Μάλιστα. γιατί επιτείνεται ο πληθωρισμός, γιατί έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός δύσκολα θα πέσει. Άρα, πρέπει στην Ευρώπη που θα πάμε να βάλουμε πλάτη να σταματήσει αυτό ο πόλεμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είσαστε όλοι στο χρόνο σας πάνω κάτω και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο πεδίο μας, που είναι η εξωτερική πολιτική. Η ερώτηση και πάλι είναι κοινή για να ακούσουμε τις, α, τις θέσεις σας. Είναι, ποιες είναι, έρχομαι πάλι σε εσά, κύριε Γκέκο, εσύ για όλους, ποια είναι η θέση σας λοιπόν στο διακύβευμα αυτών των εκλογών σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας α, πολιτική και για τα εθνικά μας α, θέματα που, αν εκλεγείτε, θα προωθήσετε στην α, Ευρώπη, στην Ευρωβουλή. Και ένα ακόμα ερώτημα είναι εάν οι διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας είναι διαφορές Ευρώπης-Τουρκίας. Κυ κυρία Τραγόμαλου, όσον αφορά τις, ε, την εθνική μας πολιτική, το κόσμος, το κόμμα κόσμος, έχει, ε, ε, έχει ενταχθεί στους πράσινους της Ευρώπης που σημαίνει ότι ακολουθούμε μια πολιτική διεθνική και προβλήματα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής αντιμετώπισης έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα από μόνη της δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εάν δεν ενταχθεί σε μια ευρωπαϊκή εθνική πολιτική. Για παράδειγμα, πήρα από λίγο καιρό οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν ότι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, θα πρέπει να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι έστω και αργά η Ευρώπη προσανατολίζεται να έχει, εκτός από ενιαία αγορά στα κεφάλαια, στις υπηρεσίες και στους, και στους ανθρώπους, ενιαία αντιμετώπιση της αμυντικής της διάταξης. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, πραγματικά το θέμα είναι διαχρονικό, βλέπουμε ένα γείτονα να διεκδικεί συνέχεια, να βάζει στο τραπέζι καινούριες διεκδικήσεις και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μέσα από την πολιτική της, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να, α, να α, αυξάνει τη δύναμή της με, μέσω της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι λέει το πράσινο κίνημα, ο κύριος Σαμπαρτζάκη. Συντάξει, είναι αυτονόητο ότι το πράσινο κίνημα έχει σαν αρχή του την καλή γειτονία με όλες τις χώρες. Η Ελλάδα μπορεί, να, μπορεί και αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας για, το, για τη Μεσόγειο και για όλες τις χώρες των Βαλκανίων που γειτονεύουμε. Ε, φυσικά ε, θα πρέπει η ίδια η Ευρώπη να θεωρήσει ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Και επιτέλου θα, θα πρέπει να πάψει η Τουρκία να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί, το οποίο μα πιέζει συνεχώ είτε με το μεταναστευτικό, είτε με τι παραβιάσει, είτε με οτιδήποτε κάθε φορά σκέφτονται για να μα ε, πιέσουν. Σαφώ και είμαστε υπέρ τη γειτονία, σαφώ και το έχουμε αποδείξει άλλωστε και με του σεισμού, ότι πάντα ήμασταν εκεί και του βοηθήσαμε. Αλλά όμω θα πρέπει να δείξουν και αυτοί δείγματα καλή θέληση. Και φυσικά. Εμεί έχουμε πάντα πάνω στο τραπέζι και το, και το θέμα τη Κύπρου, το οποίο δεν το ξεχνάμε. Φυσικά, μια χώρα σαν την Ελλάδα, είμαστε μια μικρή χώρα. Η διπλωματία μα είναι περιορισμένη. Πάντα θα πρέπει να έχουμε την υποστήριξη τη Ευρώπη, να θέτουμε τα θέματα μα πάνω στην Ευρώπη και να τα κάνουμε ευρωπαϊκά θέματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νέστορα. Τι λένε οι δημοκράτε του Ανδρέα Λοβάριου, κύριε Νέστορα. Είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους ότι η, Τουρκία, η τουρκική απειλή είναι υπαρκτή. Έχουμε ε, συνεχώς μία ολοένα και πιο προκλητική, πιο επιθετική, πιο αναθεωρητική Τουρκία, η οποία αυξάνει συνεχώς τη στρατιωτική της ισχύ και επενδύει σημαντικά στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους. Εμείς, σαν Ελλάδα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Επομένως, η μόνη εναλλακτική μας επιλογή είναι να δυναμώσουμε την αμυντική, την πολιτική άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτή η συζήτηση γίνεται ήδη στην Ευρώπη, γίνεται από το 2017, η συζήτηση περί της στρατηγικής της αυτονομία, αυτονομία της Ευρώπης δηλαδή. και εδώ θα ήταν η λύση σε αυτό που αναφέρατε στην αρχή της ερώτησής σας, Πώς θα, γίνουν, πώς θα γίνουν οι διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας, διαφορές Ευρώπης-Τουρκίας. Που θα ήταν η βέλτιστη λύση για την δική μας χώρα. Επομένως, πρέπει να πάμε στο Ευρωκοινοβουλίο και να συμμετέχουμε και να ασκήσουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερη επιρροή σε αυτή τη συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, η οποία ξεκινάει από τη Γαλλία, ξεκινάει από τον πρόεδρο Μακρόν, και οι δημοκράτε, εφόσον εκλεγούν, θα ανήκουν στην πολιτική ομάδα του Προέδρου Μακρόν και θα συμμετέχουν μαζί με άλλου συμμάχου στην ανάπτυξη και στην ισχυροποίηση τη εξωτερική πολιτική τη Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία. Όπω έχουμε, ακριβώ όπω έχουμε, μια κοινή Μάλιστα. ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη Ρωσία, εμεί θα απαιτήσουμε να έχουμε και μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Μόσκο, έρχομαι σε εσά. Μάλιστα. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Ε, βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου φλέγεται, με τη Ρωσία και την Ουκρανία από τη μία και με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη από την άλλη πλευρά. Ε, από εκεί και πέρα, θα πρέπει σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά η δημοκρατία υπονομεύεται από τον αυταρχισμό. Ε, θα πρέπει ουσιαστικά η Ελλάδα, εφόσον ε, μπορέσουμε να να ισχυροποιήσουμε το στράτό μας με τις νέες παραγγελίες και τα λοιπά, να είμαστε έτοιμοι ε, διαπαν ε, δια υπερασπιζόμενοι φυσικά, πάντα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι τα σύνορα της Ελλάδος και της Κύπρου δεν πάβει να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, με την Τουρκία, ποια είναι η διαφορά μας από το 1977 και μετά, που είχε προκύψει η οποιαδήποτε η διαφορά από την τουρκική πλευρά, ε, θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει παρά μία διαφορά η οποία αφορά στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Δεν έχουμε καμία άλλη διαφορά με την Τουρκία. Οφείλουν να σεβαστούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν η Ένωση κέντρων είναι στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο μέσω ε, 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 της ε, ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας που υπάρχει, της Ευρωομάδας ε, του Renew Europe, όπου ε, θα, ε, θα προσπαθήσει, να ε, ουσιαστικά να πει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και τον υποψήφιο της ΟΚΔΕ, τον κύριο Γιώργο Τσερεγκούνη. Ε, σε όλη την Εμφύλιο και πιο συγκεκριμένα στη δική μας περιοχή, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, οι ανταγωνισμοί των εμπρεαλιστών μεγαλώνουν συνεχώς. Η κύρια αιτία των εντάσσεων είναι η επιθετικότητα των Δυτικών Υπεραλλιστών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια σε άλλε ισχυρέ ή αναδυόμενε δυνάμει. Η στήχηση με είπα-ΝΑΤΟ, οι βάσει, οι πανάκριβοι εξοπλισμοί, η εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα ή στην ενίσχυση τη Τουρτζελένσκη στην Ουκρανία, αλλά και οι ψιδεπίγραφοι διάλογοι, όχι, δεν φέρνουν ειρήνη, αλλά μεγαλώνουν τον πολεμικό κίνδυνο ακόμη και με χρήση πυρηνικών. Ε, όσον αφορά έτσι, το τουρκικό ζήτημα που θέσατε, ε, θεωρούμε ότι δεν έχουμε ουσιαστικά καμιά διαφορά με τον Τούρκο εργαζόμενο, αλλά μόνο οι αστικές τάξεις έτσι έχουν τέτοιες διαφορές και γι' αυτό μεγαλώνουν αυτές οι, αυτοί οι διαγωνισμοί. Αλλήμον όμως, αν τέτοια θέματα μείνουν στα χέρια των εμπεραλιστών, των αστικών τάξεων έτσι, που είναι όλες αντιδραστικές. Αν μείνουν προεκλογικό παιχνίδι ε, εθνικιστών, όπως της Νέας Δημοκρατίας, των ακροδεξιών της δίθεν αντιπολίτευσης, των ψευροπροδευτικών ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, εμείς, σαν Όκδε, λέμε πως μόνο η λύση, μόνη η λύση είναι η έξοδος από τον Άτο, η απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το κράτος φαγείας του Ισραήλ, οι κοινοί αγώνες, η συνεργασία, ο δεθνισμός των λαών ενάντια στον πόλεμο, τον εμπεραλισμό, τον εθνικισμό και έτσι για τον σοσιαλισμό εν τέλει. Σας ευχαριστώ κύριε Τσερεγκούνη. Κυρία Πατράκη, έρχομαι σε εσά. Ε, Μα έλεγαν, κυρία Τραγόμα ότι τα ελληνικά σύνορα θα γίνουν ευρωπαϊκά σύνορα και άρα έτσι θα διασφαλιστεί θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και η ειρήνη. Ε, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή τα κυριαρχικά δικαιώματα αμφισβητούνται. Ε, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση, δεν τους καίγεται καρφή για το αν ε, ε, ουσιαστικά αναγνωρίζουν, θεωρώ, την τουρκική επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το ότι ε, είναι σαφές ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Η ολόπλευρη εξάρτηση τη χώρα μα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ ε, σαφώ σηματοδοτεί και στρατιωτική εξάρτηση. Η μετατροπή τη χώρα σε ένα ορμητήριο πολέμου με αναρρύθμιτε βάσει δεν εγγυάται καμία ασφάλεια και καμία ειρήνη. Ε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έστειλε μια φρεγάτα στη Μέση Ανατολή για να υπερασπιστεί κάτω από τι επιταγέ των ΗΠΑ και τη Ευρώπη. Ε, μια γενοκτονία μία γενοκτονία που συντελείται από το φασιστικό δολοφονικό κράτος του Ισραήλ εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Ε, το κράτος του Ισραήλ ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και θέλω να σταθώ σε αυτό ε, ότι εδώ πέρα ε, θα σας ε, φυλακίζουμε, θα σας εκτοπίζουμε από τα χωριά σας, θα yeah. σας αποκλείουμε από το νερό και την τροφή και εάν εσείς δεν σκύβετε το κεφάλι, εμείς θα σας μομβαρδίζουμε και θα σας αφανίζουμε. Και ο Παλαιστινιακό ε, λαό προβάλλει μια άλλη αλήθεια. Και εμεί εκεί στεκόμαστε και Μάλιστα. υπερασπιζόμαστε αυτόν τον αγώνα και στεκόμαστε αλληλέγγυοι. Που λέει ότι οι λαοί, εφόσον έχουν ε, το δίκαιο με το μέρο του και εφόσον παλεύουν για πατρίδα, Μάλιστα. ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, αργά ή γρήγορα θα νικήσουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Τσελένη. Τι λέει η δημιουργία. Η δημιουργία λέει ότι τα τελευταία χρόνια προσδιοθήκαμε λίγο απότομα όσο αφορά στο πώ οι διεθνεί συνθήκε επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πετύχει, και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτού που αρνούνται την αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πετύχει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα απόλυτη ειρήνη μεταξύ μα. Δηλαδή, αυτό είναι παράδειγμα προ μίμηση για όλε τι χώρε του κόσμου. Παράδειγμα. Και αυτό το πετύχαμε με συγκεκριμένε αξίε, εφαρμόζοντα συγκεκριμένε αξίε και μεθόδου. Ε, Όμω, βλέπουμε ότι οι πόλεμοι που γίνονται γύρω μα, όπω το πόλεμο στην Ουκρανία, μα έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε πολλού τομεί. Πώ θα πετύχουμε λοιπόν να, έχουμε, να αναδείξουμε την Ευρώπη ω κύρια δύναμη στο παγκόσμιο γίγνεσθε πλέον, Πώ θα το κάνουμε αυτό, Πώ θα έχουμε και Ευρωστρατό, χάρη, που υποστηρίζει τη δημιουργία τη πρέπει να έχουμε, Πώ θα έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική σε όλα τα ζητήματα. Αυτό για να το πετύχει, δεν μπορεί να στέλνει στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπου οι οποίοι επιτίθονται εναντίον των ίδιων των συμπολιτών του στην Ευρώπη. Εμεί στη δημιουργία θεωρούμε του Ευρωπαίου συμπολίτε μα και του Έλληνες βεβαίω εννοείται, αλλά εμεί ανήκουμε σε μια οικογένεια και στην Ευ... στην... η Ευρώπη για μα είναι το σπίτι μα. Η Ελλάδα είναι το δωμάτιό μα, να το πω έτσι, και η Ευρώπη είναι το σπίτι μα. Άρα για να μπορέσει να γίνει αυτό το εγχείρημα. Επιτυχία και να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει την ισχυρή δύναμη που χρειάζεται Μάλιστα. για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει, πρέπει να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπου όπω του δημιουργού, οι οποίοι είναι μεταρρυθμιστέ, είναι τεχνοκράτε, μιλούν ξένε γλώσσε. Εγώ προσωπικά μιλάω δύο, και Μάλιστα. μπορούν να συνεννοηθούν με του συμπολίτε τη Ευρώπη ώστε να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην uh, κυρία Χαραλάμπου. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, το επίδικο ζήτημα για όλου του ευρωπαϊκού λαού και για το δικό μα είναι ο πόλεμο. Ο πόλεμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έρχεται ολοταχώς και με αποφάσεις κομισιών. Ήδη η Ουρσουλα der Λάιον έχει κάνει διακηρύξεις και για στρατό και για οτιδήποτε άλλο βοηθάει και οθεί στον πόλεμο. Παραβιάζει δηλαδή η Ευρώπη τις θεμελιώδεις ιδρυτικές της διακηρύξεις περί ειρήνης. Πρέπει αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρξει ένα ρεύμα που θα φρενάρει όλη αυτή την πορεία προς τον πόλεμο. Έχουμε το μέτωπο της... Ουκρανίας. Έχουμε τις κυρώσεις της, προστηρο... της μονομερείς και παράνομες κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στη δική μας την οικονομία και στην οικονομία των υπολείπων ευρωπαϊκών λαών. Έχουμε ένα παράνομο εμπόριο, μαύρο εμπόριο όπλων και ακόμα και αυτά τα όπλα τα οποία εμείς στέλνουμε στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχει έκθεση από τον Κογκρέσο, Μάλιστα. Λέει ότι το 1 τρίτο από αυτά οδηγούνται στη μαύρη αγορά. Έχουμε τον Παλαι... Παλαιστινιακό λαό, ο οποίο διώκεται και δεν υπάρχει καμία διάθεση συμπαράσταση προ αυτόν. Και επίση έχουμε και τα εθνικά μα θέματα εγκατελελειμμένα στην τύχη του. Αυτό είναι πιο πολυεθνικό ζήτημα βέβαια, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Μάλιστα και παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε από το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ των εθνικών μα υπερόντων. Σας ευχαριστώ κύριε Χαραλάμπου. Κύριε Χαραλαμπίδη, ακούμε εσά για να ολοκληρώσουμε και την δεύτερη μας ενότητα. 50 χρόνια στην ενεργή πολιτική δράση ε, έζησα, βίωσα έξι προβλήματα της Ελλάδας. Ξεκινάω Κυπριακό, Μεσανατολικό, ε, Βαλκάνια και Βουλγαρία πιο παλαιότερα, το οποίο λύθηκε, είναι το μοναδικό που λύθηκε. Και φυσικά ε, η, σχέση μας, η, δια, η διατάραξη τώρα της σχέση μας με τη Ρωσία. Ποιες είναι οι λύσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει στην εξωτερική μας πολιτική να προσθέσουμε ε, την κοινή ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρέπει, είναι ένα άμεσο και γρήγορο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Ένα δεύτερο βήμα είναι να προωθήσουμε την λύση του Μεσανατολικού, δηλαδή να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος να, και οι υπόλοιποι Άραβες να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, να, υπάρχουν ειρηνικά, να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη να λυθεί και το Μεσσανατολικό. Στα Βαλκάνια, είδατε ο Ράμα ξανά ήρθε, δημιουργούνται πάλι Άλυστο. θέματα με την Αλβανία, με τα Σκόπια. Τα Βαλκάνια βράζουν και πάντα από τα Βαλκάνια ξεκινάνε δύσκολα πράγματα. Με τη Βουλγαρία το λύσαμε και βασικά εμείς επειδή θα ενταχθούμε στο ECR στην Ευρωπαϊκή ε, Ομάδα, ο στόχος μας είναι να σταματήσει ο πόλεμος στην, στην ε, Ουκρανία και να <κυρίζει> υπάρξει ειρήνη. Δηλαδή θα, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κίνημα ειρήνης. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν του δύο πρώτου κύκλου, τι δύο πρώτε ενότητε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με την τρίτη και τελευταία μα ενότητα. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη συζήτησή μας με τους εκπροσώπους των κομμάτων στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 9 η Ιουνίου. Ήδη έχουμε συζητήσει για δύο βασικά θέματα που απασχολούν όλους εμάς τους πολίτες, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της εγκληματικότητα, ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Ξεκινώ πάλι από εσά, κύριε Γκέκο, παίρνετε πάντα την, την κρυάδα της ερώτησης. Είναι η εγκληματικότητα αλλά και η μικροεγκληματικότητα που είναι σε καθημερινή βάση, ανθίζει και είναι θέμα στα δελτία ειδήσεων καθημερινά. Θα ήθελα να μάθω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει και με ποια εργαλεία από τις Βρυξέλλες. Ε, κυρία Τρογόμολου, το θέμα της εγκληματικότητας κυρίως όπως λέτε είναι στην καθημερινότητα όσον αφορά τις γυναικοκτονίες και το μπούλινγκ στα σχολεία. Αυτά τα δύο θέματα απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Νομίζω ότι ε, η μόνη απάντηση σε όλα αυτά είναι βελτίωση τη παιδεία μα και τη εκπαίδευση από νεαρά ηλικία. Να το πούμε από τα, όχι μόνο από τα δημοτικά, αλλά από τα νηπιαγωγεία να μπορούν οι Έλληνε να γνωρίζουν του όρου τη δημοκρατία και τα όρια που, που, που πρέπει να, να λειτουργούν. Θα ήθελα λοιπόν, συνεχίζοντα, μια και με ρωτήσατε ενδιάμεσα πού τραυματίστηκα, θα σα απαντούσα πολύ απλά. Το τραύμα μου αυτό είναι προσωρινό, είναι μικρό. Το κόσμο, το κόμμα κόσμο και οι ε, πράσινοι τη Ευρώπη μιλάνε για το τραύμα που συμβαίνει στο περιβάλλον. Για τα τραύματα που είναι πολύ βαθιά και έρχονται και δεν τα βλέπουμε ακόμα. Εννοώ ότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον μας, πρέπει να έχουμε στην κορονίδα των ε, επιδιώξεων μας το πώς θα βελτιωθεί το περιβάλλον μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ποιότητα ζωής μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ε, υπήρχαν προτάσεις από τον ΟΕΕ και, το, και το, ε, ε, σε αποφάσεις των Παρισίων που έλεγαν ότι με 1,5 αύξηση της ε, υπεθέρμανσης του πλανήτη σε σχέση με την προ προβιομηχανική εποχή, θα, ο κόσμος πάει χειρότερα και θα έχουμε για την Ελλάδα ειδικά ξηρασίε, πλημμύρε, πυρκαγιέ που είναι άμεσε. Έρχονται και τις, ήδη τι είδαμε πέρυσι με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Αλλά βλέπουμε Άμεση. και προχθέ είχαμε 4-5 μέρε σκόνη από τη Λιβύη. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των τραυμάτων που σα ανέφερα του περιβάλλοντο. Και η μόνη λύση λοιπόν είναι να μην είναι αυτή μια νέα κανονικότητα Μα, για την Ελλάδα. Και μακάρι, κύριε Γκέκο, να πουλώνουν τα τραύματα γρήγορα και το σημάδι που αφήνουν να μην είναι μεγάλο. Δύσκολο όσον αφορά το περιβάλλον. Χρειάζεται πρόβλεψη, χρειάζεται, χρειάζεται ε, κυρίω να, να μην έχουμε τη νέα πραγματικότητα αυτή που βλέπουμε τώρα. Πάω στο πράσινο κίνημα και στον κύριο Αμπαρτζέκη. Ναι, να σα πω η κλιματικότητα είναι ένα τεράστιο θέμα. Προέρχομαι από έναν ιστορικό δήμο και αρχαίο, το Δήμο Αχαρνών, mm -hmm. ο οποίος είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας και καθημερινά εκεί δίνονται τεράστιες ενάντια στην εκκληματικότητα. Ε, το μεγάλο θέμα πλέον που κάθε μέρα δεν περνάει δελτίο, που να μην ακούσουμε κάτι, είναι οι γυναικοκτονίες. Και επειδή έχω και δύο παιδιά στο γυμνάσιο, η παιδική παραβατικότητα Πρέπει άμεσα η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που προστατεύει τις γυναίκες και τα σεξουαλικά εγκλήματα να γίνει και να υιοθετηθεί άμεσα από όλη την Ευρώπη και ειδικά από την Ελλάδα. Ε, όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Αν δεν βελτιώσουμε την παιδεία, τον, πολιτιμο, τον πολιτισμό μας, σίγουρα η εγκληματικότητα δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Και ένα μεγάλο κομμάτι των αιτιών είναι η φτώχεια. Δεν δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη βία από τη φτώχεια. Η μεγαλύτερη βία που μπορεί να ασχίσει η εξουσία στον πολίτη είναι η ίδια η φτώχεια. Και οδηγεί πολλούς στην εγκληματικότητα και θα κοστίσει τραβηγμένο έστω και για βιοπορισμό. Όσον αφορά το περιβάλλον, θα με επιτρέψετε μία, και κάνω και φυσικά, μια και έκανε και ο κύριος εισαγωγή. Φυσικά, έχουμε χρόνο. Ε, σαν μια ιδιότητα που έχω, ο οποίος είμαι διοργανωτής ορεινών εξορμήσεων, ε, σε ξε... εβδομαδιαία βάση διασχίζω όλη την Ελλάδα, όλα τα βουνά και με μεγάλη μου λύπη βλέπω κάθε φορά και ένα διαφορετικό τοπίο. Ε, από εξορίξεις, από τοποθέτηση αιωλικών, από τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, ακόμα και στη λίμνη πλαστήρα τώρα θέλουν να βάλουν. Τα άγραφα υποφέρουν, συνεχώς είμαστε σε δικαστικές διαμάχες για να αποτρέψουμε Μάλιστα. την τοποθέτηση. Δυστυχώς η γενιά η συγκεκριμένη γενιά τώρα που είναι στην εξουσία. συμπεριφέρεται σαν να είναι η τελευταία. Mm -hmm. Λέει, και μόλι φύγουμε εμεί από τη ζωή θα τελειώσει και ο πλανήτη. Σα ευχαριστώ. <laughs> Σα ευχαριστώ θερμά Κύριε να έρχομαι γρήγορα σε εσά. Ε, καταλαβαίνω ότι έπειτα από πολλαπλέ κρίσει που έχει περάσει η ελληνική κοινωνία ε, υπάρχει έξαρση τη εγκληματικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την, για την ελληνική κοινωνία. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι ξεκάθαρο και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκτεταμένη και άμεση αρμοδιότητα όσον αφορά την, εγκληματικότητα, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητα και την ασφάλεια. Εκεί που έχει, ε, που θα μπορούσε να έχει άμεση και εκτεταμένη αρμοδιότητα, είναι η πολιτική προστασία. Ε, βλέπουμε, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι, με τα δάση μας να καίγονται και αμέσως μετά να ακολουθούν οι, οι πλημμύρες. Ε, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε, μπορεί η αντιπολίτευση να κατηγορεί την ακάστοτη κυβέρνηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αρκετά μέσα, δεν έχει αρκετά πυροσβαστικά μέσα, δεν έχει αρκετά ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπίσει και μεγαπυρκαγιές, δηλαδή εκτεταμένες, εκτεταμένες καταστροφές. Ε, εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις δομές αυτές, τις κοινέ. που θα αντιμετωπίζανε και θα διαχειρίζονταν τις φυσικές καταστροφές. Ε, σας δίνω ένα παράδειγμα, μια ευρωπαϊκή πυροσβεστική υπηρεσία με ε, πάρα πολλά πυροσβεστικά μέσα, το οποίο θα βοηθούσε όλες τις χώρες, όχι μόνο την Ελλάδα. Και αυτό θα ήταν και ένα μεγάλο κέρδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαμαρτύρεται συχνά ότι υπάρχει ευροσκεπτικισμός. Αυτό θα ήταν και... Ένα ένας άθλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τεστ για να δείξει πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι στους πολίτες στην καθημερινότητά της και στην προστασία του περιβάλλοντος που αναφερθήκαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ακούμε κύριε Μόσπο. Καταρχά εν αρχή είναι ο λόγος. Δηλαδή ε, ε, η ελευθερία του ενός, όπως γνωρίζουμε, σταματάει εκεί που παραβιάζεται η ελευθερία του άλλου. Αν αυτό γίνει σεβαστό διότι αυτή τη δεκαετία είχαμε ε, οικονομική βία, πολιτική βία, κοινωνική βία, η βία, εργασιακή βία. Το bullying δεν είναι που βι... το εργασιακό bullying, το ε, κοινωνικό bullying γενικότερα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι η, η, η βία είναι πολλή πλευρή. Ε, από εκεί και πέρα, με την εγκληματικότητα θα μπορούσαμε. Ε, πολύ απλά να έχουμε παραπάνω αστυνόμευση μέσω της ε, επαναφοράς μετακλητών ε, αστυνομικών ε, στις οργανικές τους θέσεις, ώστε να υπάρχει παραπάνω προστασία. Από εκεί και πέρα, πριν είχαμε πει ε, σε σχέση με τα εθνικά, τα εθνικά θέματα ναι. που, δεν είχε, που δεν το είχαμε αναφέρει. Ε, βιώνουμε αυτές τις, αυτή την εποχή μια, ένα είδος προσπάθειας επαναδιαπραγμάτευσης του μακεδονικού ζητήματος. αυτό, αν, όπως θυμούνται όλοι οι πολίτες, η Ένωση Κεντρών ήταν από τις μόνες δυνάμεις που είχε αντιταχθεί τότε στην ψηφοφορία περί του ονοματολογικού. Ε, μετά την ε, φυσικά ενδιάμεση συμφωνία του 1995 για την, ε, ε, για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν η τότε Μάλιστα. ονομασία. Από εκεί και πέρα, ε, σήμερα βλέπουμε ότι η Ένωση Κεντρών διότι η ίδια η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας ε, δεν χρησιμοποιεί τον όρο Μάλιστα. που οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και και εσά. Είδατε ότι μπήκαν και άλλα ζητήματα και το περιβάλλον και η πολιτική προστασία. Διαχειρίζεστε το χρόνο σας και εσείς όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Τσερεγκούνη. Ωραία. Στο όσο αφορά το θέμα της εγκληματικότητα που ρωτήσατε, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλες οι αστικές δυνάμεις, σκόπιμα, τονίζουν την εγκληματικότητα π.χ. ανήλικους και οπαδούς. Σκοπός τους είναι να αξιοποιήσουν αυτή την ατζέντα για να αυξήσουν την καταστολή να οικοδομήσουν ένα μαύρο κράτο έκτακτη ανάγκη με ματ και δικαστήρια. Για να μείνουν στην εξουσία, ενώ όλο και πιο ανοιχτά η κυβέρνηση ε, και οι αστικοί μηχανισμοί ταυτίζονται με το έγκλημα. Τη διαφθορά κάθε ανηθικότητα και βρωμιά. Ε, Χαρακτηριστικά έτσι είναι τα παραδείγματα τη Greek Mafia, αλλά και των διαφόρων έτσι πεδοβιαστών, που επειδή είναι φίλοι τη κυβέρνηση, παίρνουν ποινέ χάδια. Μόνο στο δρόμο μπορεί να σπάσει αυτή η κρατική τη τρομοκρατία. Εμεί, σαν Όκδε, λέμε ότι πιο αναγκαίο και χρήσιμο όπλο είναι μια αριστερά επαναστατική που παλεύει για την οργάνωση των εργαζομένων και την ανάπτυξη των αγώνων με ενωτική πολιτική. Δεν υποκλίνεται στο δόγμα Τίνα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Συγκρούεται με τον κάλπικο νεοφιλελεύθερο δικαιωματισμό των ταυτοτήτων που διαιρεί του εργαζόμενου και απειλεί με κοινωνική αποσύνθεση. Παλεύει για την ελευθερία τη Παλαιστίνη και κάθε κατεπαισμένου λαού. Παλεύει για την αναγέννηση τη επαναστατική προοπτική του σοσιαλισμού η κατακλείδη, παλεύει για το χτίσιμο μια τέτοια δύναμη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα, θα σα ευχαριστήσω. Εγώ απλώ να διευκρινίσω ότι ακούμε τι τοποθετήσει όλων των εκπροσώπων. Δεν έχουμε την ευκαιρία του διαλόγου. Όχι ότι αυτό είναι καλό, αλλά έτσι είναι δομημένη η συγκεκριμένη προεκλογική εκπομπή. Έρχομαι λοιπόν σε εσά, κυρία Πετράκη, να ακούσουμε τι θέσει του Μιλάμδα Κουκουέ. Ε, η... Όσον αφορά την εγκληματικότητα που μπήκε, είναι σαφέ ότι η αύξηση τη εγκληματικότητα όπω και τη εμφυλη βία με τα πανωτά περιστατικά γυναικοκτονιών στη χώρα μα είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Δεν έρχεται από αλλού την εγκληματικότητα. Δεξιές, ακροδεξιέ δυνάμεις με ρατσιστική ρητορική προσπαθούν να την αποδώσουν στου πρόσφυγε και του μετανάστε. Δεν έρχεται από αλλού. Ούτε άλλαξε το DNA των ανθρώπων. Η εγκληματικότητα είναι μια ακόμη εικόνα ενός συστήματος που βρίσκεται σε σύψη και παρακμή. Είναι μια εικόνα της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Πάει μαζί με τη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση και άρα αυτοί που έχουν γεννήσει αυτές τις αιτίες αύξηση της εγκληματικότητας δεν μπορούν να παριστάνουν τους σωτήρες. Είναι σαφέ ότι και η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κλιματικότητα δεν αφορά μόνο τη χώρα μα, σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση η φτώχεια, η ενέργεια και, εξα... και η εξαθλίωση αυξάνουν αυτά τα φαινόμενα. Η πολιτική όμω τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων όσων την υπηρετούν είναι η συρρήκνωση ταυτόχρονα του κράτου πρόνοια. Δεν υπάρχει καμία πρόληψη στην πραγματικότητα και καμία αγωνία για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι σαφέ ότι δεν αντιμετωπίζεται με αστυνόμευση, με παραπάνω αστυνόμευση. Αυτό μας το δείχνει και το παράδειγμα της Αμερικής. Πολύ αυστηρές ποινές, ε, πολύ καταστολή και αστυνομοκρατία, γεμάτες φυλακέ, Παρόλα αυτά η εγκληματικότητα είναι τεράστια. Ε, για εμάς λοιπόν δεν απαντιέται αυτό το ζήτημα έτσι. Αυτό το ζήτημα όπως και όλα τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο. Ο λαός ε, απαντιέται μέσα από τους αγώνες Μάλιστα. για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τις θέσεις της δημιουργίας, όπως θα μας τις εκφράσει ο κύριος Τσελένης. Οι θέσεις δημιουργίας δεν έχουν αλλάξει από το 2023, τα ίδια προβλήματα είχαμε και τότε. Να διαχωρίσω όμως το επίπεδο της μικροπαραβατικότητας της καθημερινότητας και της εγκληματικότητας, η οποία είναι φυσικά σχετικά διαχρονική. Ε, αυτό που κατά τη γνώμη μας ως δημιουργία δημιουργεί τέτοιε τέτοιες, τέτοιες είναι Απλούστατα, ότι δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Διότι σε άλλε χώρε έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Όταν το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, όταν το νομικό πλαίσιο είναι απλό, όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί γρήγορα, έχουμε και την πολύ καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Επίση, έχουμε μία διαχρονική τάση των κυβερνήσεων και λυπάμαι πάρα πολύ που έχουν παρατηρήσει το ίδιο και για τη Νέα Δημοκρατία, να φέρονται πάρα πολύ έτσι, αδιάφορα σε αυτά τα θέματα. Αφήνοντα τι εκάστοτε εξτρεμιστικέ ομάδε να κάνουν ό,τι θέλουν σε διάφορου τομεί, παραδείγματο χάρη στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι δυνατόν μετά το 2023, μετά το 2019, θα πω εγώ, μετά από αυτά που περάσαμε 10 χρόνια με την κυβέρνηση τη Αριστερά, να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση από την Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πάρα πολύ απογοητευμένο και εξοργισμένο εν μέρη, ε, αλλά το λέω στου συμπολίτε μα, εάν σα εξοργίζουν τέτοια φαινόμενα. Κάντε την οργή σα δημιουργία. Ψηφίστε, α πούμε, θέσει όπω ο νομικό αστυνομικό. Μια καινοτομία που έχει εισαγάγει η δημιουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και λέμε απλούστατα ότι θα μπορεί να λύσει τη μικροπαραβατικότητα τη καθημερινότητα. Να μπορεί να απευθύνει έναν άνθρωπο όπω απευθύνει στον τροχονόμο, α πούμε, για να σου λύσει ζητήματα τροχέα, α πούμε, παραβάσεων τη τροχέα. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσει σε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Φυσικά θέλουμε και φυλακέ, διότι όταν έχει πρόβλημα συνοστισμού των φυλακών και διαβίωση, τα λέω, ακόμα και των κρατουμένων, Μάλιστα. τότε δεν μπορεί να μένει χωρί φυλακέ. Εννοείται πρέπει να έχουμε φυλακέ και εννοείται πρέπει να έχουμε αύξηση των ποινών. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την βαριά εγκληματικότητα με ποινέ χάδι και δικαιοσύνη που κάνει 6 χρόνια και 10 χρόνια να τελεσυνδικήσει, όπω παραδείγματο χάρη στο παράδειγμα του Ματίου. Να σα ευχαριστήσω και στην κυρία Ευαγγελία Χαραλάβου τώρα. Το διακύβευμα σε, τις, σε αυτή τη συγκυρία πάλι των ευρωεκλογών, το δεύτερο εκτός από τον πόλεμο, είναι το κράτος δικαίου. Στην ε, πατρίδα μας υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α, απονομής δικαιοσύνης. Ε, υπάρχει θέμα διαφθοράς. Έχουμε ένα έγκλημα ε, που έχει, είναι οργανωμένο κρατο, κρατικό μόνο, Ε, Δηλαδή, υπάρχει από τα ψηλά προς τα κάτω ε, και δεν υπάρχει έγκλημα δεν, το έγκλημα δεν συνεπάγεται τιμωρία, με αποτέλεσμα να μένει ανικανοποιητό το αίσθημα του πολίτη και να αισθάνεται απροστάτευτος και σωστά αισθάνεται απροστάτευτος, γιατί δεν είναι προστατευμένος. Όλα αυτά είναι πολιτικές οι οποίες αφενός σε πολλά κομμάτια στο θέμα ας πούμε της φτωχοποίησης είναι πολιτικό ζήτημα εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, μπορούν να επιληθούν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με, κάποιες, με τη λήψη κάποιων πολιτικών. Ε, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ε, ικανοποιηθεί το αίσθημα πολίτη, του πολίτη, ε, το αίσθημα δικαίου και το αίσθημα της δημοκρατίας, γιατί ούτε σύνταγμα έχουμε, δεν έχουμε προστασία ούτε από, το, από τους νόμους, ούτε από τα δικαστήρια. Και θα πρέπει να επαναξεταστούν πάρα πολλά ζητήματα για να μπορέσει να αισθανθεί προστατευμένο ο πολίτη. Όσον αφορά το θέμα τη φτωχοποίηση που γεννά δεκάδε προβλημάτων, ε, είναι η κυρία αιτία. Αν δεν αντιμετωπίσει την αιτία, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Σα ακούμε. Ε, όταν η πολιτεία δημιουργεί γκέτο, όταν φτωχοποιεί, όταν εξαθλιώνει, όταν. Ε, Προχωράει σε άνομους χρηματισμούς, σε δοσοληψίες ε, που δεν έχουν ανθρώπινα όρια. Φυσικόν επακόλουθο είναι να έρθει το έγκλημα. Ε, από την άλλη μεριά όμως, έχοντας, δεν, δεν το αντιμετωπίζεις χωρίς αστυνόμευση. Όταν απορριθμίζεις τους στόχους της αστυνομίας, όταν την αστυνομία την έχεις για να καταστήλεις διαδηλώσεις, την έχεις για να κάνει γραφει, γραφει, γραφειοκρατική δουλειά και δεν τις δίνεις ε, τη δυνατότητα να μπει στο έγκλημα και να λύσει το πρόβλημα, εκεί σαφώς θα υπάρχει έξαρση. Ε, η εγκληματικότητα βέβαια πήγε και σε ενδοοικογενειακά ε, επίπεδα, βλέπω, και το οποίο είναι καθαρά θέμα, όπως είπαμε, και θέμα παιδείας. Και ξεκινάει και από την παιδεία, αλλά... Περνάει και μέσα από τις ε, ανθρώπινες σχέσεις που έχουμε ε, η αποξένωση μέσα στην κοινωνία, που χάσαμε ο γείτονα με το γείτονα, μπαίνουμε στο ίδιο ασανσέρ και δεν λέμε καλημέρα ο ένας στον άλλον. Αυτή η κοινωνική αποξένωση και όλα αυτά τα ψυχικά προβλήματα της εποχής σαφώς και επιτείνουν το πρόβλημα το οποίο θέλει λύση. Θέλει λύση. Και τη λύση μπορεί να τη δώσει η πολιτεία. Αυτή είναι που μπορεί να δώσει τη λύση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την α, συζήτηση που κάναμε με του εκπροσώπους των κομμάτων. Θα ήθελα να ευχηθώ στα κόμματα σα καλή επιτυχία, αλλά πολύ περισσότερο σε σας προσωπικά. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μα. Ακούσαμε τι θέσει σα σε τρει βασικού τομεί που μα απασχολούν όλου ω πολίτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Πλησιάζει η ώρα της κάλπης, οπότε εγώ να σας ευχηθώ. Καλή ψήφ. Γεια σας.